Η χώρα μας είναι αποφασισμένη να στείλει ένα μήνυμα προς Ανατολάς και Δύση, προς όλους τους φίλους μας και μη, ότι για όποιον παραβιάζει τις αρχές της κυριαρχίας και του σεβασμού απέναντί μας, θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα. Η εποχή που θεωρεί το διπλωματία το να κάνει στην Κότα πέρασε. Αυτή είναι μια διπλωματία για Κοτέτσι και όχι για εξωτερική πολιτική, τονίζει σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει με έμφαση στη συνέντευξή του ότι «Δεν με ανησυχούν οι ελληνορωσικές σχέσεις. Με ανησυχεί μια ανατροπή που αναπτύσσεται στη χώρα μας που όταν εγώ ζητάω να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, μου λένε όχι, δεν είναι πατριωτικό αυτό, άφησε μερικά». Η χώρα μας είναι αποφασισμένη προς Ανατολάς και Δύση, προς όλους τους φίλους μας ημί, όποιος παραβιάζει τις αρχές της κυριαρχίας και σεβασμού απέναντί μας, να λαμβάνονται τα αντίστοιχα μέτρα. Η εποχή που θεωρόταν διπλωματία το να κάνει στην Κότα πέρασε. Αυτή είναι μια διπλωματία για Κοτέτσι και όχι για εξωτερική πολιτική. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια εκτόνωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την Μόσχα. Κλήθηκε σήμερα για δεύτερη φορά ο πρέσβης μας, ένας αξιόλογος, ο Ανδρέας Φρυγανάς, διπλωμάτης μας, στον οποίο θα έλεγα ότι ήταν μια συμπαθητική συζήτηση που περισσότερο επανέλαβε αυτά τις πρώτες συζήτησεις, σύν ότι συμπλήρωσε ότι δεν είχε πρόθεση η Ρωσία να μας προσβάλλει. Άρα δεν θα υπάρξουν αντίπεινα ή αντίμετρα όπως τις τελευταίες μέρες είχε υποθεί. Ελπίζω, γιατί δεν τα αποφασίζω εγώ, να μην υπάρξουν, γιατί εμείς αιτιολογημένα κάναμε ό,τι κάναμε. Εκείνη δεν θα ήταν παρά μια ρεβάνς. Αλλά εμένα δεν με ανησυχεί οι ελληνορωσικές σχέσεις. Με ανησυχεί μια ανατροπή που αναπτύσσεται στη χώρα μας, που όταν εγώ ζητάω να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, μου λένε όχι, δεν είναι πατριωτικό αυτό, άφησε μερικά. Όταν εγώ ζητάω να λύσω το μακεδονικό νοματολογικό, το σκοπιανό πρόβλημα, μου λένε ότι όχι, μη βιάζεσαι. Όταν παίρνω μέτρα απέναντι στους ανθρώπους που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες φιλοξενίας στη χώρα, μου λένε κακώς το κάνεις. Δηλαδή, γενικά θέλουμε να είμαστε συμπαθητικοί και να ανεχόμαστε οποιαδήποτε συμπεριφορά από τρίτους. Στο ίδιο κλίμα, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία δίνει τη δική του οπτική σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι δηλώσεις τελευταία η χώρα μας έχει πέσει στη διελισκυντίδα των ισχυρών. Τι πρέπει να κάνει η χώρα, είναι σε συμμαχίες. Δεν υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Προφανώς τα συμφέροντα της χώρας διαχρονικά ανήκει σε κάποιες συμμαχίες και ως εκ τούτου πρέπει να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει εμπορικές, πολιτιστικές και συμμαχίες με άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να είναι φίλοι με άλλες χώρες, μέχρι εκεί όμως που πληρούνται τα συμφέροντα της χώρας. Εάν τώρα τελευταία στην περιοχή με την ύπαρξη υδρογων ανθράκων, με τους αγωγούς μεταφοράς των υδρογονανθράκων στις χώρες κατανάλωσης, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα και δεν ξέρουμε το βάθος ποιο είναι. Ναι, να συγκρούστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά να μην υποφέρει και η χώρα. Αυτό που επισημαίνει ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Γαλάνης είναι το γεγονός πως η Ελλάδα μπορεί να αφήνει περιθώρια φιλικών σχέσεων μεταξύ αυτής και άλλων χωρών. Δεν πρόκειται ωστόσο να αφήσει καμιά χώρα να κλονίσει την ακεραιότητά της. Δεν θα δεχτεί όμως να κάνει το βλάκα για να αλωνίζουν στη χώρα μας και ορθώς, κατά την άποψή μου, έχει απελάσει αυτούς τους διπλωμάτες. Δεν νομίζω για ψήλο πίδημα, κάτι έγινε το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ως εκ τούτου πολύ ορθά ενήργησε η Γερμανία και τι ανήκει στο ΝΑΤΟ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία για τη μεταφορά φυσικού αερίου πολύ φθηνότερο από τη Βόρειο Θάλασσα. Οι μεταφορές των LNG και των άλλων φορτίων των ξηρών εμπορευματοκινήτων γίνεται από άλλες χώρες για τις ανατολικές. Γιατί να μην τα κάνει και η χώρα, αλλά επαναλαμβάνω, να είναι στις συμμαχίες της. Όταν συγκρούονται τα συμφέροντα αυτών των χωρών, μοιραίως τότε πρέπει να πάρει θέση και όταν γίνονται παράνομες ενέργειες που ενδεχομένως δεν ξέρω κάτι να έγινε και απέλασε τους Ρώσους. Ο κύριος Γαλάνης τονίζει ότι ήταν ορθή απόφαση της χώρας να απελαθούν οι Ρώσοι διπλωμάτες, χαιρετίζοντας τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών αναφορικά με το ζήτημα. Ορθώς λοιπόν τους απέλασε και ορθή ήταν η δήλωση του Υπουργού για
την τηρητέα στάση την οποία θα ακολουθήσει απέναντι οποιοδήποτε βλάπτει τα ελληνικά συμφέροντα. Θεωρείτε ότι αυτή η στάση του Υπουργού Εξωτερικών και γενικά η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής αναβαθμίζει το ρόλο μας γεωστρατηγικά ή θα δημιουργεί προβλήματα όπως λέει η αντιπολίτευση? Ο ρόλος της χώρας μας έχει αναβαθμιστεί λόγω θέσεως και της ύπαρξης συνδρογών ανθράπων τόσο στην ΑΟΣ, Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου και έπονται τα επόμενα, και ως εκ τούτου θέλει καλούς χειρισμούς. Θέλει πολύ καλούς χειρισμούς διότι συγκρούονται διεθνείς συμφέροντα.